Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Focus FM στους 103,6. Πάμε να πούμε μια δυνατή καλημέρα από εδώ, από την καρδιά της μίας μόνης ελληνικότατης Μακεδονίας, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, στη Θεσσαλονίκη, και να στείλουμε την καλημέρα μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Συντονισμένοι στον Focus FM, διαδικτυακά μας ακούτε στο www.focusfm.gr, αλλά και κάνουμε live stream στα social media του Focus, όπου θα πρέπει να μας ακολουθήσετε πληκτρολογώντας Focus ή πληκτρολογώντας τα ονόματα των παραγωγών εδώ πέρα. Προς το παρόν έχετε καλημέρα από εμένα, τον Στέφανο Δαμιανίδη, και από τον Κώστα τον Ερμέ, ο οποίος είναι στην κονσόλα του ήχου. Κώστα, καλημέρα. Και από μένα. Καλημέρα και σε πολλούς φίλους οι οποίοι έχετε ήδη στείλει τις πρώτες καλημέρες. Τώρα διαβάζω μία η οποία μου έρχεται από τη Βέρεια. Και είναι η Έλενα η οποία στέλνει την καλημέρα της από την εξωτική, όπως λέει η Βέρεια. Ανοίξτε τις πόρτες να μπουν οι αλήθειες, να ακουστούν, μου λέει η Έλενα, και θα το κάνουμε, Έλενα, και έχω οράματα για τη γούνα σας εκεί στη Βέρεια, που ήρθε χθες ο Τσίπρας, αλλά θα πάω σε λίγο. Είχατε τον Τσίπρα χθες. Βέβαια κάποιοι του φώναζαν «Γεια σου ρε Τσίπρα Μακεδόνα», του λέγαν. «Γεια σου ρε Τσίπρα Μακεδόνα». Αλλά αυτοί ήταν 2-3-4. Αντί να βγούνε μιλιούνια οι Βεριώτες και να τον πάρουν με τα ραβανί, γιατί έχει ωραίο ραβανί η Βέρεια, έτσι. Λοιπόν, λίγοι τον φώναζαν και τον ειρωνευόντουσαν και τον έλεγαν «Έλα ρε Τσίπρα Μακεδόνα, που είσαι». Λίγοι. Όπως λίγοι κατεβαίνουμε όταν πρέπει και μετράει στους δρόμους να διαμαρτυρηθούμε. Και βέβαια δεν πέρασε η εικόνα των λίγων που του φώναζαν «Πού είσαι ρε Τσίπρα Μακεδόνα». Πέρασε η εικόνα κάποιων καρεκλοκένταυρων κομματόσκυλων, δικό του ήταν και νέα παιδιά, ένας ήταν νέο παιδί. Ένας, η οποία βρήκε και τον έκανε και μαντινάδα, του είπε. Σε λίγο. Καλή μου Έλενα, καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε, και έλεγα ότι πρέπει να βγούμε εκεί που μετράει. Η Ευρώπη ξεσηκώνεται, παιδιά. Σήμερα σε πόλεις της Γερμανίας θα υπάρξουν συγκεντρώσεις όπου θα κατέβει εκατομμύρια κόσμου. Δεν ξέρω, εύχομαι να είναι εκατομμύρια, αλλά θα είναι πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι θα κατέβουν να διαδηλώσουν για την ακρίβεια, για την ενέργεια η οποία καίει τα νοικοκυριά. Αυτή την τεχνητή κρίση. Την τεχνητή κρίση, παιδιά. Όπως τεχνητή κρίση ήταν ο κορονοϊός, έτσι τεχνητή κρίση είναι και αυτή η οποία μας έρχεται για την ενέργεια. Έτσι τεχνητή κρίση θα είναι αυτή η οποία ακούμε για την κλιματική αλλαγή. Σήμερα, μάλιστα, στην εκπομπή, και επειδή ξέρω ότι σας αρέσει να αναλύουμε κάποια πράγματα, τον μηχανισμό της προπαγάνδας, θα αναλύσουμε με έναν καλεσμένο, τον κύριο Ελευθερίου, τον μηχανισμό της προπαγάνδας της κλιματικής κρίσης, η οποία έχει να κάνει και με την ενεργειακή κρίση. Έχει να κάνει δε και με την κρίση του κορονοϊού. Διότι πλέον έχουμε φτάσει στον απόλυτο παραλογισμό. Στην Ελβετία θα φυλακίζουν, λέει, όσους σπαταλάνε ενέργεια για να ζεσταθούν. Το αντιλαμβάνεστε? Ξέχασες το θερμοσύφωνο αναμένο? Μπουζού! Άφησες το μάτι της κουζίνας ανοιχτό? Κάγκελο! Φυσικά θα πέσουν και τα πρόστιμα. Δηλαδή δεν έκλεισες τον υπολογιστή και τον άφησες στο stand-by? Θα έρχεται ο ενεργειακός επιθεωρητής και θα σου κόβει πρόστιμο. Και μάλιστα, επειδή θέλουν να εγκαταστήσουν στο λογισμικό του ανθρώπινο και στο λογισμικό του νεοέλληνα το χαφιεδιλίκι, θα λένε στον Ερμέ: «Ερμέ, άμα δεις τον Δαμιανίδη να αφήνει ανοιχτό τον υπολογιστή, ανώνυμα, θα μπορείς να πάρεις τηλέφωνο και να ενημερώσεις. Ο Δαμιανίδης άφησε τον υπολογιστή ανοιχτό». Βέβαια, έτσι γίνεται τώρα με τις αποδείξεις, Κώστα. Θα έχει πάνω, λέει, η απόδειξη των barcode, που αν εγώ το πάρω, θα μπορώ να το σκανάρω και να χαφιεδέψω αυτόν που μου την έδωσε, εάν είναι νόμιμη ή όχι. Και θα παίρνει ο άλλος το πρόστιμο. Και εγώ θα ρωτάω, εγώ θα παίρνω bonus? Αυτό θέλετε να είναι το μέλλον του νεοέλληνα? Χαφιέδες θέλετε να μας κάνετε? Και δούλους με μάσκες? Διότι για να χαφιεδέψεις ανώνυμα κάποιον συμπολίτη σου, σημαίνει ότι έβαλες το προσωπείο, τη μάσκα και τον χαφιέδεψες. Και να πω και κάτι άλλο. Μπήκα σήμερα στο Twitter, γιατί μου αρέσει εμένα αυτός το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Είναι το μόνο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έχω να σας πω, που δεν έχω φάει μπαν. Όλος παραδόξος. Είναι, μπορείς έχει να καλές αντοχές. Ελεύθερα εκεί. Έχει καλές... Καλά, ελεύθερα δεν εκφράζεσαι. Όχι. Εγώ δεν έχω φάει. Έχει μεγαλύτερη συνοχή. Κινούμε στο όριο, να σου πω την αλήθεια. Κινούμε στο όριο. Δεν... αλλά κι αλλού κινούμε στο όριο, αλλά έχω φάει τα ντερά μου. Λοιπόν, μπήκα εκεί πέρα και είδα, εκεί έχει κάποια θέματα, τη θεματολογία,
που είναι πια θέματα ενδιαφέρουν τους Έλληνες. Και μετά από δύο χρόνια πανδημίας, σε εισαγωγικά το πανδημίας, κρατήστε το αυτό το πανδημίας, διότι έχουμε νέο όρο, δεν υπάρχει πλέον πανδημία. Θα σας το πω σε λίγο τι όρος υπάρχει. Σήμερα τον ακούσαμε πρώτη φορά. Τρεντάρει λοιπόν σήμερα το The Great Reset, η μεγάλη επανεκκίνηση. Έλα ρε παιδιά, μετά από δύο χρόνια, δυόμιση, καταλάβατε ότι έχουμε μεγάλη επανεκκίνηση. Σοβαρά μιλάτε. Φυσικά μετά την έψαξα λίγο παραπάνω και πάλι μας κοροϊδεύουν. Πάλι κοροϊδεύουν αυτούς οι οποίοι κάνουν λόγο για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Η οποία μεγάλη επανεκκίνηση όμως υπάρχει. Υπάρχει. Και την έχουν καταλάβει ότι δεν είναι ψέμα σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και σε άλλες χώρες του κόσμου. Και γι' αυτό βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν. Εμείς πού είμαστε? Πού είμαστε? Εμείς πού θα είμαστε το Σάββατο? Ρωτάω. Το Σάββατο πού θα είμαστε, Κώστα? Εμείς ξέρουμε που θα είμαστε. Εμείς ξέρουμε που θα είμαστε. Ο Focus FM θα είναι εκεί που ήταν και πέρυσι. Εκεί που ήταν σε όλες τις μεγάλες συγκεντρώσεις των Ελλήνων. Αλλά εδώ ξέρεις τι έχουμε, ρε Σικώστα. Ακούστε με λιγάκι, γιατί δυστυχώς και η από εδώ πλευρά έχει πολλά θέματα. Δεν είναι δυνατόν, κύριοι, οι οποίοι θέλετε να αφυπνίσετε τον κόσμο, να έρχεστε από την Πελοπόννησο, από τη Λάρισα, από την Καβάλα, το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, που είναι το κάλεσμα του κόσμου να κατέβει έξω και να κάνει τη μερίδα για τον κορονοϊό στα κουφάλια. Την ώρα που θα έχουμε τη συγκέντρωση. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνετε, είναι λάθος. Είναι λάθος να το κάνετε αυτό. Δεν μιλάω θεωρητικά, μιλάω πρακτικά. Δεν θα δώσω λεπτομέρειες, αλλά την δική μου αντίδραση την μετέφερα σε έναν εκ των ομιλητών του συγκεκριμένου συνεδρίου. Το οποίο λυπάμαι, αλλά δεν πρόκειται εγώ να αναφέρω ποιο συνέδριο είναι και τι ώρα γίνεται και πού γίνεται και ποιο μιλάει. Λυπάμαι, πάρα πολύ λυπάμαι. Είναι δυνατόν να βάζετε εκείνη την ώρα? Δηλαδή τι κάνετε, σαμποτάρετε ένα ραντεβού το οποίο είναι ραντεβού διαμαρτυρίας απέναντι στο σύστημα και στο κατεστημένο? Αμάν πια με τη στενομυαλιά σας κάποιον. Είναι στενόμυαλο, για να μην το πω αλλιώς. Για να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε, δεν θα το πω μάχη, αλλά έχουμε δημοκρατική μάχη. Πρέπει να δώσουμε το παρόν. Να διαμαρτυρηθούμε όπως κάνουν εκατομμύρια κόσμου σε πολλές χώρες του κόσμου. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν. Μόνο ο Μητσοτάκης πηγαίνει διακοπές. Δεν υπάρχει περιθώριο για διακοπές. Είναι 8 του μηνός και δεν θέλω να σας ρωτήσω στα οικονομικά πώς είστε. Δεν θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορείτε να βγάλετε το μήνα. Εγώ πραγματικά δεν έχω να απαντήσω για μένα. Δεν ξέρω πώς θα βγει ο μήνας. Με τη βοήθεια της Παναγιάς. Όλοι είμαστε τεντωμένοι. Όλοι. Και όχι ξύλα πρέπει να πάρουμε, όχι πέλετ πρέπει να πάρουμε, όχι τι θα κάνουμε με το αέριο, όχι τι θα κάνουμε με το πετρέλαιο. Βγαίνουν οι άλλοι, λένε ξαναγύρω να το λύσει το πετρέλαιο. Πώς θα το γυρίσει το πετρέλαιο? Ποιος έχει να δώσει 2-3 χιλιάρικα που χρειάζεται όλη η αλλαγή της εγκατάστασης, αν έχει βάλει αέριο, να το γυρίσει το πετρέλαιο? Ποιος, μωρέ? Άρα όλοι πρέπει να είμαστε εκεί. Στην έκθεση. Τώρα που πάει έκθεση, ξεκινάει και το ράλι Ακρόπολης, ε. Ναι, βέβαια. Το βλέπεις ράλι? Ξέρεις και από ράλι? Παλαιότερα έβλεπα πιο πολύ Φόρμουλα 1. Άσε ρε που βλέπεις Φόρμουλα 1. Ναι. Πρόσεξε. Κάποτε βέβαια είχε ενδιαφέρον. Πρόσεξε. Βλέπεις Φόρμουλα 1. Μην παθαίνεις και εσύ σε ρέτη, που όλα τα ξέρετε. Παθαίνεις σε ρέτη, να πούμε κι εσύ. Βλέπεις Φόρμουλα 1. Ποιος έχει πάρει περισσότερους παγκόσμιους τίτλους σε Φόρμουλα 1? Βλέπει Φόρμουλα 1. Για πες. Γενικά, ρε, ναι. Ποιος έχει το ρεκόρ στους παγκόσμιους τίτλους? Ο Σουμάχερ. Ο Σουμάχερ. Πόσους έχει? Δεν θυμάμαι. Μόνο Σουμάχερ έχει. Από πότε βλέπεις Φόρμουλα 1? Από μικρός. Τελευταία δεν παρατηρώ πολύ, αλλά από μικρός ήμουν φανατικός. Τι ομάδα? Τι ομάδα? Τότε ήμουν με τη Ρενό. Με τη Ρενό τότε, που ήταν ποιος, ο τέτοιος, ο Αλόνσο. Μετά πού πήγε ο Αλόνσο? Μετά στην τέτοια, δεν πήγε στη Φεράρι, είχε πάει νομίζω. Πήγε στη Φεράρι. Ναι. Τι εθνικότητα είναι ο Αλόνσο? Γάλλος δεν είναι? Γάλλος βέβαια, ναι. Όχι. Φρανσουά Αλόνσο. Ιταλός. Φερνάντο Αλόνσο, Ισπανός είναι ρε Κώστα. Λοιπόν, 7 τίτλους παγκόσμιους έχει ο Σουμάχερ και 7 τίτλους παγκόσμιους έχει και ο Λούις Χάμιλτον. Βρετανός. Εντάξει, αυτοί είναι οι δύο οι πρωτοπόροι στα τέτοια. Από το 93 παρακολουθώ. Έχω πάει και σε Φόρμουλα 1, να ξέρεις. Δεν είχα την τύχη. Έχω ψώρα με τη Φόρμουλα. Βρήκε και έπεσε. Σαν τον άλλον, ξέρει ο ψάρεμα. Τέλος, μετά αυτά. Λοιπόν,
Θα πάει, λέει, να κάνει. Έχει πάει ο Μητσοτάκης, γιατί είπα για το Formula 1. Πήγε, λέει, ο Μητσοτάκης να δει, να επιθεωρήσει, επειδή έχει μια σούπερ ειδική πίστα μέσα στο ΟΑΚΑ. Πολύ ενδιαφέρον θέαμα αθλητικό, δεν το συζητάμε. Πήγε, λέει, ο Μητσοτάκης να επιθεωρήσει τα έργα. Πώς πάει η κατάσταση. Και επειδή έχει καλούς επικοινωνιολόγους, τον έβαλαν τον Μητσοτάκη να πάει με μπουφάν τέτοιο. Παγκόσμιου πρωταθλήματος ράλι, δηλαδή σαν οδηγός. Δηλαδή, όλα τα λεφτά στην επικοινωνία. Εντάξει. Πήγε ο Μητσοτάκης από εκεί που πηγαίνει, ξέρω εγώ, η Μύγυμνος και βγαίνει φωτογραφίες με τις τουρίστριες. Τώρα πήγε να δει το παγκόσμιο, πήγε να δει τις προετοιμασίες για το Ράλι Ακρόπολης μέσα στο ΆΚΑ και πήγε με μπουφανάκι αγωνιστικό τζάκετ. Πάει, ξέρω εγώ, στο αεροδρόμιο και βάζει τζάκετ πιλότου. Πήγε στον Εύρο και βάζει παραλλαγής. Τα πάντα για την επικοινωνία. Και τώρα που το Ράλι Ακρόπολης κανονίστε εσείς οι οδηγοί, λίγο προσοχή, γιατί πέρυσι, ξέρετε, πέρυσι είχε πάει ο Μητσοτάκης και είχε δώσει την έναρξη. Το θυμάσαι, Κώστα? Για δώσε λίγο το. Στο Ράλι Ακρόπολης επέστρεψε. Κάτω από τον Ιερό Βράχο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε την εκκίνηση στο πρώτο αυτοκίνητο, το Toyota Yaris του παγκόσμιου πρωταθλητή Σεμπαστιάν Οζιέ. Και μετά έγινε κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να έχει γίνει. Προσοχή! Προσοχή οι οδηγοί που θα πάρετε κίνηση από τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε και κάτι ακόμα που θέλω να σχολιάσω πριν να πάω στα θέματα τα οποία είναι πολλά. Μπράβο. Χειροκρότα, ρε. Ένα χειροκρότα που σου λέω. Μπράβο στον Πιερακάκη που έχει κάνει ένα καταπληκτικό σύστημα ηλεκτρονικό που πλέον τα πάντα επικοινωνούν με τα πάντα. Που πλέον οι συνταξιούχοι δεν χρειάζεται να στείλονται στην ουρά. Που όλα πλέον είναι πάρα πολύ καλά, Κώστα. Πάρα πολύ καλά, που είναι τόσο καλά που η κυρία, σε μια κυρία συνέβη αυτό. Μια γυναίκα πήγε να εισπράξει τη σύνταξή της και έμαθε ότι είναι νεκρή για τον ΕΦΚΑ και ζωντανή για το επικουρικό της ταμείο. Η ίδια μιλάει με χιούμορ στην Ερτρία για την περιπέτεια της, τονίζοντας πως πρέπει να αποδείξει πως είναι ζωντανή. Ναι, να αποδείξει ότι είμαι ζωντανός. Κοιτάζει μέσα στο σύστημα και λέει εσείς θεωρείστε νεκροί. Μπράβο, Πιερακάκη! Και πρέπει να επιστρέψουν οι κληρονόμοι, τα παιδιά μου, το άντρας μου που είναι κληρονόμοι, 2 μήνες που πήρα παράνομα τη σύνταξη. Κι όμως. Όχι ότι την έβγαλαν, είναι ζωντανή η γυναίκα. Πήγε να ενημερωθεί και τη βγάλει, λέει: εσύ, κυρία μου, είστε νεκρή. Μα πώς είμαι νεκρή, αφού είμαι εδώ. Όχι, λέει: είστε νεκρή και πρέπει να επιστρέψετε και τη σύνταξη για 2 μήνες που την πήρατε παράνομα. Μα τι παράνομα, καλέ μου άνθρωπε, του λέει: αφού είμαι ζωντανή. Μπράβο τον Πιερακάκη. Και πάμε τώρα όλοι μαζί να του δώσουμε ένα βραβείο. Με το 1, με το 2, με το 3. Να! Ρε, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Όλα, λέει, θα είναι στην εντέλεια με ένα κουμπί, θα επικοινωνούν τα συστήματα. Πήγε η γυναίκα και την έβγαλε νεκρή. Και δεν είναι ένα και δύο τα περιστατικά, απλά αυτό βγήκε στην επικαιρότητα. Βγήκε στη δημοσιότητα. Τσίπρας τώρα. Πήγε στη Βέρεια ο Τσίπρας. Λίγοι του φώναζαν και του θύμιζαν τη Μακεδονία και την προδοσία της Μακεδονίας. Πάρα πολύ λίγοι του φώναζαν για τη Μακεδονία και την προδοσία που έχει κάνει. Και πήγε όμως ένας, φυσικά πήγε ένας. Και τι λέει αυτός ο ένας, ρε Σικώστα, και έβαλα να τον ακούσουμε. Όλοι οι να θυμάσαι κάτι που λέγονται καρδιά, δεν χωράει δεξιά. Καρδιά! Στου πολίτη την καρδιά, του είπε, πάει και το λέει ο Πιτσιρικάς, είναι και νεαρός αυτός. Στου πολίτη την καρδιά, δεν χωράει δεξιά. Ρε μπαγλαμά, καρεκλοκένταυρε, γυμνοσάλιαγκα, κομματόσκυλο του ΣΥΡΙΖΑ εμπροκειμένο. Είσαι εσύ Μακεδόνας? Είσαι εσύ Μακεδόνας, ρε? Που πας και του λες του άλλου, στου πολίτη την καρδιά δεν χωράει δεξιά. Ποια δεξιά και ποια αριστερά? Υπάρχει πλέον δεξιά και αριστερά? Ποια είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ? Ποια είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΚΙΝΑΛ? Ποια είναι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΙΝΑΛ και τη Νέα Δημοκρατία? Καμία. Είναι ίδιοι. Είναι ίδιοι. Καλημέρα, Στέφανε. Ξεπούλησαν Μακεδονία πριν μια εβδομάδα που περάσαμε από τα Σκόπια με προορισμό τη Γερμανία. Πάλι δεινοπαθήσαμε να μας ζητάνε στο Τελωνείο λεφτά για να περάσουμε. Να χαρώ εγώ τους Μαϊμουδομακεδόνες και τον πολιτισμό τους. Φυσικά και θα σε κάνουν τις κόγξες τους οι Σκοπιανοί. Φυσικά και θα στο κάνουν αυτό. Γιατί τους δώσανε θάρρος. Και άμα δώσεις θάρρος, σου ανεβαίνει στο κρεβάτι στο τέλος. Ο Σκοπιανός. Αυτό γίνεται τώρα. Και αντί να τον. Να είναι persona non grata ο Τσίπρας σε ολόκληρη τη Μακεδονία, πάει ο άλλος ο Πιτσιρικάς και του φωνάζει «Στου πολίτη την καρδιά δεν χωράει δεξιά». Πώς το λέει ο Αυγολέμονος? Βρεούστ!
Αλλά αυτά τα λέει ο Σερέτης. Άσε με το. Μέχρι που έχει το μάτι για τα ψαρέματα. Μην πάμε και παρακάτω τώρα. Λοιπόν, να ξέρετε, καλαμπούρι κάνουμε με τον Γρηγόρη, έτσι. Γιατί κάποιοι την τρώτε το παραμύθι και νομίζω ότι κάθόμαστε και μαλώνουμε εμείς τώρα για τις τσιπούρες και τα βαγριά. Σκασίλα μας, πλάκα κάνουμε. Και το έχουμε λίγο ανάγκη. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εσείς οι Βεριώτες και όλοι οι Μακεδόνες, τώρα που θα πλησιάζουμε τις εκλογές και θα σας έρχονται προς τα εκεί αυτοί οι οποίοι πρόδωσαν τη Μακεδονία, πρέπει να τους το δώσετε το μήνυμα, ρε παιδιά. Όχι να τους γλύφετε. Όχι να τους γλύφετε. Με ειδοποιούν από το control. Με ειδοποιούν από το control ότι έχουμε παρέμβαση, λέει. Έχουμε διάγγελμα καραμαλή. Γιατί, λέει, έχουμε πολλούς ακροατές οι οποίοι είναι καραμαλικοί, λέει. Και αποφάσισε, λέει, ο. Ποιος? Αποφάσισε ο Καραμαλής να δώσει απάντηση για το αν θα πολιτευτεί ξανά. Πού, εδώ στον Focus FM. Κάτσε, γιατί επικοινωνώ με το control τώρα. Ναι. Πάμε. Αποκλειστικά, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Ελληνίδες, Έλληνες. Τώρα τελευταία γίνεται πολύ λόγος για παρέμβασή μου στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και για διεκδίκηση της αρχηγίας. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας, τόσο ως προς το πρόσωπό μου, όσο και την παράταξή μας. Σας ξεκαθαρίζω όμως ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ ξανά με την πολιτική. Αντιθέτως, θα κάνω στροφή στην καριέρα μου. Πρώτον, θα είμαι ένας από τους βασικούς κριτές σε τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής. Και δεύτερον, θα μπω δυναμικά στον χώρο της εστίασης, ανοίγοντας μία χασαποταβέρνα στη Ραφίνα. Το όνομα αυτής, ο Ανιφιός του Εθνάρχη. Γι' αυτό λοιπόν, δώστε μου τη δύναμη να μπω δυναμικά στον χώρο του θεάματος και της εστίασης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Focus FM και στον Στέφανο Δαμιανίδη. Ευχαριστώ πολύ. Χασαποταβέρνα, ο Ανιφιός του Εθνάρχη. Ωραίος ο φίλος ο Δημήτρης ο Ντούλιας, ο οποίος μου έστειλε αυτό το διάγγελμα το αποκλειστικό του Κώστα του Καραμαλή, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποτελετευτεί, λέει, κατά αποκλειστικότητα εδώ στο Focus FM, ανάποδος κόσμος, και ότι θα ανοίξει, λέει, χασαποταβέρνα η οποία θα λέγεται ο Ανιψιός του Εθνάρχη. Επίσης, στα άμεσα μελλοντικά του σχέδια είναι να είναι κριτής σε σόου μαγειρικής. Εντάξει, από μάστερ πρωθυπουργός σε κριτής στο Master Chef. Έτσι τον βλέπω τον Καραμαλή. Κάτσε λίγο, γιατί με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι έχουμε αντίδραση από τον επίτιμο. Ο επίτιμος αντέδρασε για το διάγγελμα του Καραμαλή. Ναι, να τον ακούσουμε παρακαλώ. Αυτό που συμβαίνει είναι πράγματι πρωτόγνωρο. Όποιος εν ενεργεία ή πρώην πρωθυπουργός θέλει να πει κάτι, βγάζει διάγγελμα. Πού ακούστηκε αυτό? Εγώ όταν ήμουν πρωθυπουργός ήμουνα πάντα παρόλη στη Βουλή και εκεί έλεγα αυτά που έπρεπε να πω στον ελληνικό λαό. Ναι, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Τα έλεγες όλα. Βέβαια, αυτά που μας είπες προχθές δεν τα είπες ποτέ στον ελληνικό λαό. Και άλλα πόσα δεν έχεις πει στον ελληνικό λαό. Άντε, πείτε με, παίξε κανένα τάβλι με τον Παπανδρέου και πες τον Παπανδρέου να μας στείλει και αυτός κανένα μήνυμα να τον ακούσουμε, να δούμε τι κάνει ο Αντρίκος, ρε φίλε. Γιατί εντάξει, φτάνει. Αντρίκος, ρε φίλε. Ο Αντρίκος. Αυτός αναπτέρωσε το ηθικό του Έλληνα. Ρε, βρικόλακες όλοι, καλά το λέει ο Γιάννης εκεί από το Ζερβοχώρι. Βρικόλακες, βρικόλακες. Γεια σου Αναστάση, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα σοβαρά. Σήμερα λοιπόν, ποιος επέστρεψε στο Sky σήμερα? Ποιος μωρέ επέστρεψε στο Sky? Ποιο παλικάρι επέστρεψε στο Sky, Κώστα? Πες το εσύ, πες το εσύ, πες. Ποιος επέστρεψε? Πορτοσάλτε. Όχι ρε, ο Πορτοσάλτε. Ο Πορτοσάλτε σήμερα μωρέ επέστρεψε. Όχι. Έχει μέρες που επέστρεψε. Δεν παρακολουθώ Sky. Ποιος είναι εκεί δίπλα στον Πορτοσάλτε, δεν τον βλέπεις, μπροστά σου τον έχεις. Ο καθηγητής Παυλάκης, ρε. Δεν φαίνεται καθαρά. Δεν φαίνεται καθαρά ο Παυλάκης. Επέστρεψε ο Παυλάκης, παιδιά, ακούστε λίγο. Τελειώσαμε με την πανδημία. Πλέον δεν υπάρχει πανδημία. Πλέον ο Παυλάκης θα μας πει τι υπάρχει. Για δώσε. Όπως ξέρουμε, ο κορονοϊός θα ξανάρθει το χειμώνα και το καινούριο στοιχείο είναι ότι όλοι προβλέπουν πια ότι θα έρθει και επιδημία γρίπης. Οπότε θα έχουμε τον πρώτο χρόνο δίπλο πανδημίας, τουλάχιστον από γρίπη και κορονοϊό. Και οι επιπτώσεις αυτού είναι λίγο απρόβλεπτες. Πουλάκια μου καλά! Κατάλαβες, Κώστα, πλέον δεν έχουμε πανδημία. Έχουμε δίπλο πανδημία. Να μην το πω τι είναι. Να μην το πω τι είστε. Είστε επαγγελματίες τρομοκράτες. Αυτό είστε. Επαγγελματίες τρομοκράτες. Σας ακούνε και λέτε για διπλοπανδημία. Δεν χορτάσατε ρε εσείς.
Δεν χορτάσεις ρε Παυλάκη. 2 χρόνια τώρα δεν χόρτασες να τρομοκρατείς τον κόσμο. Να φοβίζεις τους γονείς. Διπλοπανδημία λέει παιδιά. Ακούστε λίγο. Διπλοπανδημία. Πάμε όλοι μαζί. 1, 2, 3. Ναι. Διπλοπανδημία βγαίνει και λέει ο Παυλάκης. Και οι άλλοι φουσκώνουνε. Φουσκώνουνε η τριπλέτα μαζί με τον Πόρτο Σάλτε. Ωραία τάκα πέταξε ο γιατρός. Ο ερευνητής από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το USA. Κάτσε τώρα γιατί αυτό είναι... Μισό λεπτό λίγο. Να πάρω λίγο το χαράλαμπο τον κοροξενό. Γιατί με ενημερώνουν τώρα αυτό δεν είναι πλάκα. Αυτό είναι σοβαρό. Ναι, του έστειλα μισό λεπτό λίγο να βρω λίγο παιδιά. Δώσε λίγο μουσική Κώστα. Προσπαθώ να επικοινωνήσω λίγο με τον Χαράλαμπο τον Κοροξενό, τον πρώην πρόεδρο των εργαζομένων του ΑΧΕΠΑ, γιατί με ενημερώνουν ότι αυτή την ώρα, για δες λίγο, έχω τον Χαράλαμπο τον Κοροξενό, τον έχω στο Viber. Χαράλαμπε, μας ακούς? Να προσπαθήσουμε να κάνουμε ξανά μια επανασύνδεση. Αυτή την ώρα, έξω από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, έχουν πάει οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔΗΝ. Και υπάρχει και μία διαδικασία εκεί πέρα μεταξύ της ΠΟΕΔΗΝ και της ΠΟΕΗ των υγειονομικών, οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή έξω από το ΑΧΕΠΑ. Προσπαθώ να έχω επικοινωνία αυτή την ώρα με τον Χαράλαμπο τον Κοροξενό, ο οποίος βρίσκεται σε εκείνο το σημείο. Να δω αν μπορώ να τον βγάλω, να τον φιλοξενήσω. Νάτος. Χαράλαμπε, μας ακούς? Καλημέρα. Είμαστε... ζωντανά. Ναι, σ' ακούμε. Μισό να γυρίσω την κάμερα. Ναι. Γίνονται δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται, Χαράλαμπε, βάλε μας λίγο στο κλίμα. Ποιος μιλάει? Μιλάει ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ της ΠΟΕΔΗΝ. Ναι. Μιλάει για τις κινητοποιήσεις. Φυσικά, κουβέντα δεν λέμε για τους εναναστολή εργαζόμενους. Ναι. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι ο Τζερτζελές να έρθουν να κάνουν βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Να έρθουν να κάνουν βόλτα στη Θεσσαλονίκη και η εικόνα Μούρη. Και τώρα θα μιλήσει ο Γιαννακός. Ο Γιαννακός, ο πρώτος άνθρωπος που πούλησε τους υγειονομικούς αναστολή και μας άφησε εδώ εκτεθειμένους. Ακούστε τον, τώρα θα κάνει δηλώσεις. Εδώ είναι. Παίξατε τον ρόλο του λαγού, κύριε Γιαννακό, αυτό το διάστημα. Είναι αυτός που παρακαλούσε να κάνουμε υπομονή. Να μην μας βγάλουν σε αναστολή για να μας πείσει να εμβολιαστούμε. Τροπή αυτός. Σας. Ακούστε, θα πει τώρα. Θα μιλήσει. Αν μπορείς, πάμε λίγο πιο κοντά. Να ακούμε λίγο. Τώρα δεν είναι σωστό. Στην κατάσταση. Πείτε και εσείς τα δικά σας μετά. Πού είναι τα νοσοκομεία? Είπατε τα δικά σας, φτάνει. Δεν υπάρχουν δικά μας και δικά σας. Δεν τρέπεστε λίγο. Συγγνώμη, αν αυτά δεν είναι δικά μας και δικά σας, τι είναι τότε? Τα δικά σας ποια είναι δηλαδή? Έχετε βγάλει, έχετε συνηγορήσει για να βγουν σε αναστολή τόσες χιλιάδες υγειονομικοί και δεν είναι δικά μας? Ένα χρόνο έπρεπε. Τα δικά σας ποια είναι? Αυτά που λέτε τώρα. Αυτά που λέμε τώρα. Καλά παιδιά, ένα χρόνο φτάνει όμως, φτάνει. Ξέρετε ότι είναι άδικο. Γι' αυτό δεν πάμε μπροστά. Γι' αυτό δεν πάμε. Καταλάβατε, δεν είναι δικά τους, είναι μόνο δικά μας αυτά. Εντάξει, το σοου θα περιμένεις λίγο να... Σοου! Το σοου το δικό σου είναι ένα χρόνο που κάνει σοου στα κανάλια. Ένα χρόνο κάνει σοου στα κανάλια. Και μιλάς εσύ για σοου. Που έπαιζε, το έπαιζες και πρόεδρος ομοσπονδίας. Για πες τώρα, για πες τι έχεις να πεις. Τι έκανες ένα χρόνο για να γυρίσουν πίσω εργαζόμενοι? Να ακούσουμε λίγο τον πρόεδρο. Για πες. Πολύ περισσότερα από σένα. Από μένα περισσότερα, αλλά γι' αυτό είμαι απόξω. Εσύ δεν είσαι πέτσο. Για κάνε μια βόλτα στα κανάλια ακόμα τώρα. Ναι, ναι. Εσύ έπρεπε να βγει σύνταξη κανονικά όμως. Έλα, δεν είναι ο μόνος. Για συνέχισε. Εσείς είστε θεσμικό όργανο, ο κύριος Μπάντης είναι
στην κατάσταση, στην κατάσταση που είναι τα νοσοκομεία σήμερα, με δεδομένες τις ελλείψεις σε προσωπικό και χρηματοδότηση, δεν θα αντέξουν το χειμώνα, το φθινόπωρο και το χειμώνα, με δεδομένο ότι θα υπάρχει νέα έξαρση του κορονοϊού, θα υπάρχει η γρήπη, οι λοιμώξεις και οι άλλες παθήσεις. Δυστυχώς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, εάν δεν ενισχυθεί, κινδυνεύει με ήττα το φθινόπωρο και το χειμώνα. Παραχαλαρώσαμε το καλοκαίρι, ξεψαρώσαμε θα έλεγα, όπως λέγεται λαϊκά, κανείς δεν τηρούσε μέτρα αυτοπροστασίας, με αποτέλεσμα αυτό φθινόπωρο και χειμώνα να το πληρώσουμε. Το πληρώσαμε το καλοκαίρι με ρεκόρ νοσηλιών και θανάτων στα νοσοκομεία. Για να μιλήσει θα πρέπει, θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν τα δημόσια νοσοκομεία. Δουλεύουμε φέτος με 10.000 λιγότερο προσωπικό από πέρυσι. Οι αποχωρήσεις συνταξιοδοτήσεις δεν αναπληρώθηκαν. Και ταυτόχρονα υπάρχουν 7.000 συνάδελφοι οι οποίοι σε μεγάλα χρονικά διαστήματα βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Είναι ένα μέτρο χωρίς πια κανένα υγειονομικό όφελος, με δεδομένο ότι δεν ισχύει κανένα περιοριστικό μέτρο. Με βάση το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, εάν ένας συνάδελφος διαπράξει κακουργηματική πράξη και βγει σε αργία, ακόμη και φυλακή ή αναστολή εργασίας, λαμβάνει το 50% του μισθού. Εδώ, παρότι υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις, δεν λαμβάνουν ένα χρόνο οι συνάδελφοι κανένα ευρώ μισθό, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα. Ακόμη και σήμερα, τα νοσοκομεία έχουν δεσμευμένα 4.500 κρεβάτια για περιστατικά κορονοϊού. Εδώ στο ΑΧΕΠΑ που είμαστε, είναι 91 τα κρεβάτια και σήμερα νοσηλεύονται 47 ασθενείς. Το αποτέλεσμα είναι ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο να έχει απολέσει το ρόλο του. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι το νοσοκομείο έχει μετατραπεί σε γεριατρικό νοσοκομείο. Εγκαινιάστηκε πριν πρόσφατα η μονάδα λοιμώξεων από τον Υπουργό Υγείας που δεν λειτουργεί. Είναι σε εξέλιξη οι δηλώσεις του Πρόεδρου της ΠΟΕΔΗΝ, του Μιχάλη Γιαννακού, έξω από το ΑΧΕΠΑ. Δώσε λίγο να ακούγεται και ο ήχος, δεν υπάρχει λόγος να μην ακούγεται. Την σύνδεση την κάνει ο Χαράλαμπος ο Κοροξενός. Εφάπιο εγκαινιάζει τη ΔΕΘ για τελευταία φορά μέχρι τις εκλογές. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα, να του πούμε, να μην ξεχάσει τους πολεμιστές της πρώτης γραμμής. Υπάρχουν υπεσχημένα από την κυβέρνηση, τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν. Εδώ στο ΑΧΕΠΑ έχουμε χάσει 3 συναδέλφους. 2 από κορονοϊό, έναν πρόσφατα που εφημέριδε το νοσοκομείο, αλλά δεν είχε χρόνο να κοιτάξει τον εαυτό του, να φροντίσει τον εαυτό του για να μην αφήσει το τμήμα μόνο του. Και έχασε τη ζωή του. Και όμως δεν είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Νομίζω ότι αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες αδικίες. 10.000 προσωπικό ΔΕΕ έχει αδρανοποιηθεί με το νέο καθηκοντολόγιο που έχει εκδοθεί. Υποβιβάστηκε σε βοηθούς θαλάμου την ώρα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης του υγειονομικού πολέμου. Καλέσαμε την κυβέρνηση να τροποποιήσει αυτό το καθηκοντολόγιο, γιατί τα νοσοκομεία βρίσκονται πραγματικά σε μεγάλη αναστάτωση και αναβρασμό. Δεν χαρακτηρίζεται ο θάνατος των συναδέλφων ως εργατικό ατύχημα, ως επαγγελματική νόσος. Υπάρχουν 22.000 συνάδελφοι στα δημόσια νοσοκομεία που εργάζονται με ελαστικές μορφές απασχόλησης και βρίσκονται σε ομοιρία. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να τους μονιμοποιήσει, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και το τελευταίο, πολλές φορές το εργάνι δεν ανεβάζει τους μισθούς μας, γιατί είναι μικρότερη του χαμηλότατου μισθού, του κατώτατου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη. Έχουμε δώσει στη δημοσιότητα μισθό τραυματιοφορέα με 4 παιδιά και επίδομα 170 ευρώ,
που είναι 750 ευρώ. Χωρίς αυτό το επίδομα είναι 580 ευρώ το μήνα. Ο νοσηλευτής παίρνει 650 ευρώ το μήνα. Πολύ χαμηλότερα από τον κατώτατο μισθό του ανειδίκευτο εργάτη. Δεν είναι δυνατόν οι υγειονομικοί που προσφέρουν με αυτοθυσία στον άνθρωπο, σώζουν ανθρώπινες ζωές, καλύπτουν τις ανάγκες που υπάρχουν σε προσωπικό, να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο από την κυβέρνηση όταν η ακρίβεια τσακίζει. Καλούμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να αυξήσει τους μισθούς των υγειονομικών. Να επιστρέψουν οι συνάδελφοι. Χαμήλωσε λίγο. Χαμήλωσε το Βάιμπερνο. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη οι δηλώσεις του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, του Μιχάλη του Γιαννακού, έξω από το ΑΧΕΠΑ. Τον ακούτε. Ακούσατε ένα πολύ μεγάλο μέρος των δηλώσεων. Αντιδρούνε. Για βάλει λίγο ξανά ήχο. Ένα σοου της ΠΟΕΔΗΝ, παιδιά. Ένα ακόμα σοου της ΠΟΕΔΗΝ. Ένα χρόνο σοου. Όλη η ΠΟΕΔΗΝ κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να κάνει βόλτες. Να κάνει βόλτες εδώ στην πόλη μας με τα έξοδα των εργαζομένων, παρακαλώ. Αυτή είναι η Ομοσπονδία. Είναι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΟ. Θα μιλήσει. Ο Καρολίδης δεν είναι... Ο μέλος του Διοικητικού του ΑΧΕΠΑ. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΟ, της ΠΟΕΗ και του Συντονιστικού του ΑΧΕΠΑ. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να απευθυνθώ στον κύριο Γιαννακό και να του πω ότι με ευχολόγια, έναν ολόκληρο χρόνο και όχι με αγώνες, είναι σαφές και ειδικά όταν έχεις μια κυβέρνηση με αυτές τις προθέσεις, τις οποίες δεν τις κρύβει, να μην έχεις κανένα αποτέλεσμα. Ο κύριος Γιαννακός συνεχίζει τα ευχολόγια, αλλά είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την κατάσταση, την τραγική, την οποία έχει περιέλθει στα νοσοκομεία. Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικότερο όλων? Ότι η κυβέρνηση και αυτού του είδους ο συνδικαλισμός κατάφεραν να διχάσουν τους συναδέλφους, γιατί πολλοί υποχρεώθηκαν σε εμβολιασμό και αυτή τη στιγμή είναι φυσιολογικό να έχουν αποθυμένα. Δίχασαν λοιπόν τον κόσμο ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει πάση φύσεως ηγέτης, είτε είναι συνδικαλιστής, είτε είναι επιτελικός τέλεχος κυβέρνησης. Και φτάσαμε στο αποτέλεσμα να υπάρχει ο διχασμός και η έλλειψη προσωπικού μέσα. Χωρίς αγώνες, τους οποίους ουδέποτε ουσιαστικά υποκίνησε η ΠΟΕΔΗΝ, δηλαδή να υπερασπιστεί το αυτονόητο. Που ποιο ήταν το αυτονόητο? Ήταν η μη υποχρεωτικότητα. Μία επιλογή που την έκαναν κάποιοι συνάδελφοι και σίγουρα έχουν δικαιωθεί για την επιλογή τους και για τους ενδιασμούς τους οποίους είχαν να μην εμβολιαστούν από τα αποτελέσματα τα οικονομικά τα οποία βλέπετε σήμερα παντού. Έτσι όμως, με τέτοιους συνδικαλιστές και με τέτοια κυβέρνηση, τίποτα δεν πρέπει να γίνει. Είναι μια θυμοτυπική επίσκεψη, πέρασε από εδώ να μας τα πει για να πάει παρακάτω. Ο καθένας πάει να βολέψει προσωπικά συμφέροντα δυστυχώς. Οι πραγματικοί αγώνες γίνονται στον δρόμο και με συνοχή. Ευχαριστώ πολύ. Μπάμπη, από ό,τι κατάλαβα δεν κάναμε και τίποτα, μια τρύπα στο μηδέν, έτσι. Απλά ήρθαμε και είδαμε και φύγαμε. Έτσι ακριβώς. Ο στόχος της ΠΟΕΔΗΝ αυτός ήταν, έτσι αλλιώς. Να έρθει να δικαιολογήσει τα χρήματα που βγάζουν για να κάνουν διακοπές εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Το πετύχαν και αυτό για μια ακόμη φορά. Μάλιστα. Και τώρα καταλαβαίνεις. Για οτιδήποτε νεότερο ξαναμιλάμε με διακόπτης. Χαράλαμπε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να συντονιστούμε λίγο. Θέλω να πάρεις τηλέφωνο τον κύριο Βασίλη Πολίτη, τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, αφού πω ότι διακόψαμε για να μεταφερθούμε λίγο στο ΑΧΕΠΑ, το νοσοκομείο, για να κάνουμε την επικοινωνία μας με τον Χαράλαμπο τον Κροξενό, που βρίσκονται εκεί διαμαρτυρώμενοι για τις θέσεις της ΠΟΕΔΗΝ, το συνδικαλιστικό τους όργανο. Οπότε βλέπετε πλέον υπάρχει διχασμός και μεταξύ των υγειονομικών, που οφείλεται σε όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε και την έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Έλεγα λοιπόν για τον Παυλάκη, ο οποίος ήρθε σήμερα και μας μίλησε για τη διπλοπανδημία. Η διπλοπανδημία. Θα τα συζητήσουμε αυτά λίγο μετά τις 9, τα θέματα του κορονοϊού, μαζί με τον γιατρό, τον κύριο Αλέξανδρο Βασαρά, όπου θα ζητήσω την άποψή του και για άλλα θέματα τα οποία είπε ο κύριος Παυλάκης, μεταξύ αυτών και τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Μεταξύ αυτών, ο κύριος Παυλάκης σήμερα τάχθηκε κατά της κατάργησης της υποχρεωτικότητας της μάσκας στα σχολεία. Γιατί είπε ο κύριος Παυλάκης ότι τα παιδιά έχουν εκπαιδευτεί και πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων την εκπαίδευση που τους έχουμε κάνει. Γιατί ήταν, λέει, η πιο πιστή υπήκοη της μάσκας. Καταλάβατε. Αυτά θα τα συζητήσουμε λίγο μετά τις 9. Τώρα όμως δεν μπορώ να μην αναφερθώ στα λεγόμενα για πολλές μέρες του Ερντογάν, για ακόμα μία φορά θα αναφερθώ εκεί πέρα,
Γιατί χθες σας έβαλα και την κυρία Μπακογιάννη το ηχητικό που έλεγε ότι εγώ κοιμάμαι ήσυχη. Πώς κοιμάστε ήσυχη? Ο Ερντογάν με τι μας απειλεί? Θα μας απειλεί καθημερινά πλέον το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι θα έρθουν ένα βράδυ. Έτσι δεν λέει ρε Σικώστα? Έτσι δεν λέει φίλες και φίλοι? Θα έρθουν ένα βράδυ. Εγώ λοιπόν θα σας πω κάτι πολύ λογικό. Δεν θα έρθουν ένα βράδυ. Έρχονται κάθε μέρα. Έρχονται, όπως σας το λέω, έρχονται κάθε μέρα. Ο υβριδικός πόλεμος που κάνει ο Ερντογάν είναι καθημερινός, είναι μεγάλης διάρκειας, πολύ μεγαλύτερης διάρκειας από αυτόν τον πόλεμο που έχουμε σε εξέλιξη επί ουκρανικού εδάφους. Από το 2015 μέχρι και σήμερα αυτός ο υβριδικός πόλεμος είναι σε εξέλιξη και ξαφνικά τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με τις μπαρούφες και τις παρόλες που λέει ο πρόεδρος της Τουρκίας ότι θα έρθουν ένα βράδυ. Κάθε μέρα έρχονται. Ξέρετε τι γίνεται στα σύνορά μας στον Εύρο? Αν ακούτε Focus FM ξέρετε τι γίνεται, γιατί εμείς τα λέμε και τα λέμε καθημερινά. Ξέρετε τι γίνεται στις πόλεις? Εάν ακούτε Focus FM ξέρετε τι γίνεται στις πόλεις. Και κάθε μέρα μαθαίνετε και καινούργια. Εχθές ξέρετε τι αποκάλυψε ο Focus FM και σήμερα το αναλύω. Σήμερα το αναλύω. Υπάρχουν, σας έχω μιλήσει πολλές φορές για τη δράση της πακιστανικής κοινότητας η οποία είναι ανεξέλεγκτη. Η δράση της πακιστανικής κοινότητας είναι ανεξέλεγκτη. Έγινε παραμονή της Παναγιάς 14 του Αυγούστου και αυτό πέρασε στα ψηλά γράμματα. Έπρεπε προσωπικά εγώ και εδώ στον Focus FM να ψάξουμε και να βρούμε τι ήταν αυτή η εκδήλωση που έγινε στην πρεσβεία του Πακιστάν στην Αθήνα. Εκδήλωση παραμονή της Παναγιάς στην πρεσβεία του Πακιστάν στην Αθήνα. Το θέμα ήταν να παρουσιαστούν τα πακιστανικά προϊόντα. Προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται στο Πακιστάν και έρχονται στην Ελλάδα. Και πολλούνται στην Ελλάδα. Και βγαίναν εκεί πέρα διάφοροι Πακιστανοί επιχειρηματίες, οι επενδυτές του Άδων είναι αυτοί. Έβγαιναν αυτοί και μας έλεγαν. Στην κάμερα υπάρχει αυτό. Μπορείτε να το ψάξετε να το βρείτε. Στην κάμερα υπάρχει αυτό. Θα το ανεβάσουμε και στον Focus FM. Έβγαινε ο άλλος και έλεγε στην κάμερα μπροστά: φέρνουμε εδώ στην Ελλάδα πολλά επώνυμα ρούχα, πολλές επώνυμες μάρκες. Και άρχισε να τσαραδιάζει. Όχι Adidas, όχι Tommy Hilfiger, όχι ρούχα της Ferrari, ρούχα της BMW, όχι όλα επώνυμα. Armani και πάει λέγοντας, Gucci και πάει λέγοντας. Προϊόντα λέει τα οποία κατασκευάζονται στο Πακιστάν και τα φέρνουν και τα πουλάνε εδώ. Και μεταξύ αυτών ξέρετε τι άλλο πουλάνε, φτιάχνουν στο Πακιστάν και τα φέρνουν εδώ και τα πουλάνε? Κώστα, μπορείς να φανταστείς τι φτιάχνουνε? Στολές για την ελληνική αστυνομία και στολές για τον ελληνικό στρατό. Ρωτάω τον Θοδωρικάκο και ρωτάω τον Παναγιωτόπουλο, όπως λέγεται ο Άμυνας. Είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια ότι οι Πακιστανοί φτιάχνουνε πράγματα στο Πακιστάν και τα φέρνουνε στην Ελλάδα? Φτιάχνουνε στολές της ελληνικής αστυνομίας και στολές των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων του στρατού και τα φέρουν εδώ? Στο βίντεο το οποίο έχω εντοπίσει φαίνονται ξεκάθαρα. Δεν έχει νόημα να το βάλουμε τώρα, αν και το έχω μεταφρασμένο, αλλά μιλάνε πακιστανικά, δεν θα το καταλάβουμε. Λένε ακριβώς αυτό που σας λέω. Και στα πλάνα, Κώστα, το βλέπεις, στα πλάνα υπάρχουν οι στολές οι οποίες είναι πάνω σε κούκλες μέσα στην πακιστανική πρεσβεία στην Αθήνα, παραμονή της Παναγιάς, ντυμένες με στολή της Ελλάς και στολή του στρατού. Θα έρθουν ένα βράδυ. Έρχονται κάθε μέρα. Δίνω την καλημέρα μου και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση και για το σύντομο της κουβέντας που θα έχουμε. Τον κύριο Βασίλη Πολίτη, Ναύαρχο εν Αποστρατεία. Καλημέρα, Ναυαρχέ μου. Καλώς ήρθατε στον Focus FM. Καλημέρα, κύριε Δαμιανή. Καλημέρα σε εσάς και όλους τους ακροάτες και τους ακροάτες σας. Πείτε μου λίγο, πακιστανικές στολές τώρα να τις αγοράζουμε για την αστυνομία και το στρατό, δεν είναι? Για την αστυνομία δεν ξέρω σίγουρα, αλλά για το στρατό σας το λέω 100% ότι έχει γίνει παραγγελία και έχουμε πάρει γενικές ενόπλες δυνάμεις. Δυστυχώς δεν υπήρχε κανένα εργοστάσιο στην Ελλάδα που να τηρεί τις προδιαγραφές για τις στολές των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και τις πήραμε με την αστυνομία. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου για να μην είναι, δεν έρχονται μόνο τη μέρα, έρχονται και μέρα και βράδυ και απόγευμα. Έχουμε αρχίσει πλέον τα Bayraktar και πετάνε να έχουμε παραβιάσεις και το βράδυ. Δεν έχουμε μόνο το πρωί που έχουμε τα F-16 και ζητάμε συγγνώμη γιατί τα εγκλωβίσαμε. Λέει, και αν τα εγκλωβίσαμε τους S-300, έρχονται καθημερινώς. Έχουμε 50 με 59-60 παραβιάσεις
τον ελληνικού εναέριου χώρου καθημερινώς. Και δεν είναι μόνο αυτό, εγώ θα αναφερθώ και σε κάτι άλλο, mm-hmm. και αυτό ίσως είναι η πρώτη φορά που ακούγεται. Έχουμε πλέον έναν υβριδικό πόλεμο με τους μετανάστες που λένε ότι έχουμε ασφαλίσει τα σύνορά μας. Mm-hmm. Καθημερινώς περνάνε. Περνάνε από τον Εύρο, κολυμπώντας περνάνε από απέναντι από τα εργασιακά παράλια, πάνε στην Κό, κολυμπώντας. Πάνε στη Σάμο, πάνε παντού, έχει γεμίσει κύος, έχει γεμίσει παντού, συνεχίζουν να έχουν στα κύθυρα. Έχουμε γεμίσει παντού, στην Νεάπολη έχουν φτάσει. Έχουμε παντού γεμίσει λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως τι κάνουμε, δεν τους διώχνουμε, γιατί μην τον πει, όποιος τον πει αυτό λέει ψέματα και τον προκαλώ να μου πει ότι τους έχουμε διώξει. Τους εγκαθιστούμε στην ενδοχώρα και τους έχουμε πλέον, προσπαθούμε να τους ενσωματώσουμε στην ελληνική κοινωνία. Είναι ντροπή πλέον αυτή η κατάσταση που γίνεται. Σας μιλάω ειλικρινά ότι στα 20 επόμενα χρόνια θα το καταλάβετε ότι η Ελλάδα τι πόλεμο αυτή τη στιγμή δεχόμαστε. Δεν χρειάζεται να γίνει πόλεμο στο Αιγαίο, κύριε Δαμιανίδη. Ναι. Ο πόλεμο είναι μακρύς που έχει ξεκινήσει και δυστυχώς θα πέσουν τα δίχτυα εκ των έσωτων. Δεν χρειάζεται να πέσει από κάποιοδήποτε απλή του Ερντογάν. Δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πολίτη. Και ακόμα και η διαχείριση που κάνουμε, γιατί μέσα στον προηγούμενο 1,5 χρόνο κάναμε χώρο στα νησιά. Τους φέραμε στην ενδοχώρα και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να πληρώνουμε από την τσέπη μας, από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκπαίδευση αυτών των ομάδων για να γίνουν, λέει, πυροσβέστες και διασώστες. Έχουμε φτάσει στο σημείο να πληρώνουμε μέσω διάφορων ΜΚΟ για να γίνονται σεμινάρια για το σεβασμό από πλευράς Ελλήνων στις διάφορες θρησκείες και να μην υπάρχουν, λέει, βανδαλισμοί ιερών ναών. Ποιοι είναι οι ιεροί ναοί και ποιος Έλληνας έχει πάει, κύριε Πολίτη, να βανδαλίσει τέμενος ή τζαμί? Σε αντίθεση, ξέρουμε τι γίνεται. Έχουν εξαφανιστεί όλα τα κλειστάκια γύρω-γύρω από τα κιτ. Έχουν μπει σε δεκάδες εκκλησίες, τις έχουν βεβηλώσει, έχουν αφοδεύσει, έχουν ουρήσει πάνω σε εικόνες στην Αγία Τράπεζα και πάει λέγοντας. Εμείς θα σου σεβαστούμε, κύριε Πολίτη. Ποιοι έχουν παράνομους τόπους λατρείας? Τα έχω δει με τα μάτια μου αυτά. Τα έχω δει με τα μάτια μου αυτά που λέτε, γιατί έχουν μπει σε κλεισάκια στην Μυτιλίνη, τα πώς έχουν καταστρέψει. Γύρω-γύρω από τη Μόρια δεν υπήρχε κανένα κλεισάκι. Τα έχουν όλα διαλύσει όλα. Όλα τα έχουν διαλύσει. Η κατάσταση με τα τζαμιά που λέτε, επειδή έχω γράψει και ένα βιβλίο γι' αυτό, ναι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 600 παράνομα τζαμιά στην Ελλάδα. Συνεχώς φτιάχνουν. Και συνεχώς φτιάχνουν. Και τους δώσαμε για την άδεια βέβαια και φτιάξαμε σε ένα ιερό χώρο κάτω από την Ακρόπολη στο Δασικό, φτιάξαμε ένα Ισλαμικό τέμενο για να δέχονται να δεχόμαστε εκεί κάτω. Εγώ δεν λέω. Οι θρησκείες είναι για να ενώνουν όμως τους λαούς, όχι για να τους διαχωρίζουν. Και να πω κάτι σε αυτό που λέτε τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουμε και να το θέσω. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε ή αν δεν το έχετε ακούσει. Αλλά το ότι οι συμβολισμοί που εκμεταλλεύονται αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να τους ξέρουμε. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο χώρος όπου κάναμε το τέμενος ανήκει στο πολεμικό ναυτικό. Αυτοί το θεωρούν ως νίκη ότι δώσαμε ένα χώρο, ένα οικόπεδο το οποίο ανήκει στο πολεμικό ναυτικό και εκεί έγινε το τέμενος. Όπως θα μου πείτε, τα λέω αυτά, τα γράψω στο βιβλίο, αλλά σας λέω ότι έγινε εκεί, γιατί επειδή οι Τούρκοι πάντα είχαν πρόβλημα με το πολεμικό ναυτικό, μην ξεχνάμε ότι στους Βαλκανικούς πολέμους τους διέλυσε το πολεμικό ναυτικό, σε μην κερδίσανε καμία ναυμαχία. Είχαν λοιπόν εναντίον του πολεμικού ναυτικού, είχαν ένα πρόβλημα σοβαρό. Καταλάβατε. Σε χώρο το οποίο, σε χώρο λοιπόν το ζητήσανε επίμονα. Επίμονα το ζητήσανε. Γιατί υπήρχαν προτάσεις να γίνουν αλλού, να γίνουν στο Κοροπή, να γίνουν στη Θήβα. Όχι, αυτοί ζητήσαν εκεί όμως. Στη σχολή πολέμου, η οποία στη σχολή πολέμου, δίπλα στη σχολή πολέμου, με θέα την Ακρόπολη, 1100 μέτρα από την Ακρόπολη, δίπλα στη σχολή του Πλάτωνα, είναι σημαντικά αυτά που σας λέω. Σε μια σχολή πολέμου, η οποία περάσανε πάρα πολλοί ναύαρχοι που είχαν κερδίσει τους πολέμους, και στον πρώτο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εκεί λοιπόν ζητήσαν να γίνει το τζαμί επίμονα οι Τούρκοι και το καταφέρανε. Το περάσανε μέσα σε μία νύχτα από την Ελληνική Βουλή και το ψηφίσανε η ολομέλεια της Βουλής με ένα νομοσχέδιο το οποίο ήταν μέσα σαν τροπολογία, λέει, για τη ηλιακή ενέργεια και κάτι, για την πράσινη ενέργεια και την βλακή. Άσχετο. Άσχετο τελώς. Και το περάσανε και όλοι χτυπάνε παλαμάκια και θα κάνουμε τα γένεια, γιατί δεν τα έχουν κάνει ακόμη τα γένεια. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την μήνυ του κόσμου αν θα πάει να κάνει τα γένεια, βέβαια και κάποιες δικαιολογίες. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Πολίτης, παιδιά. Δηλαδή, ο συμβολισμός. Επίμονα ζητούσαν να γίνει εκεί. Γιατί το ελληνικό ναυτικό ήταν αυτό το οποίο τους τσάκισε. Εκεί λοιπόν, σε χώρο του ελληνικού ναυτικού, σε συγκεκριμένο σημείο, με συγκεκριμένη θέα,
Με. Εμείς το περάσαμε. Τους το χαρίσαμε, τους το δώσαμε. Τώρα. Κύριε Μιανίδη, δεν κάνει τυχαία τίποτα ο Τούρκος. Γιατί λέμε όλοι, ξέρετε τι θα κάνει. Ο Τούρκος ό,τι κάνει, το κάνει. Έχει εσκεμμένο και είναι διαβασμένο βιβλίο. Λέμε τώρα θα κάνει απειλή. Λέγανε ότι θα κάνει το θερμόπισο. Δεν κάνει θερμόπισο το καλοκαίρι γιατί έχει ανάγκη τον τουρισμό. Ναι. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ο Τούρκος θα κάνει διάφορες παραβιάσεις. Εμείς θα δικαιολογούμαστε. Δηλαδή μπαίνει στο δικό μας. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Έτσι μπαίνει στο δικό μας το σπίτι. Λένε ότι τους απειλούμε εμείς με τους S300. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Και εμείς δικαιολογούμαστε σε όλα τα φόρα, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ. Τις διάφορες άλλες πολεμικές αεροπορίες δικαιολογούμαστε γιατί λέει βάλαμε τους S300. Πού δηλαδή, μου ανοίγει την πόρτα και μένουμε στο σπίτι μου και εγώ δεν θα τον απειλήσω. Καταλαβαίνετε τι κάνουμε εδώ. Προσπαθούμε εμείς να δικαιολογήσουμε τις ενέργειες, τις νόμιμες ενέργειες, τις άμυνάς μας. Αντί να λέμε στον κόσμο γιατί μπήκαμε στο σπίτι μας, εμείς λέμε ναι, μπήκανε στο σπίτι μας, αλλά δεν τους είπαμε να βγουν έξω. Καταλαβαίνετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, κύριε Μιανίδη. Άρα λέτε κύριε Πολίτη ότι τώρα μέχρι τον Οκτώβριο δεν θα πάμε σε κάποιο θερμό επεισόδιο, αλλά θα έχουμε προκλήσεις διαρκής. Μετά όμως μπορεί να σοβαρέψει το πράγμα. Έχει ξεκινήσει, όπως βλέπετε έχουμε συνεχώς αυτόν τον υβριδικό πόλεμο που είπατε και εσείς. Είναι καθημερινή πλέον. Μην ακούτε που δεν λέγεται, να ακούγονται τώρα στα μέσα ενημέρωση. Εμείς τα λέμε. Ότι δεν υπάρχουν, μπαίνουν μέσα μετανάστες. Μπαίνουν σοριδόνοι μετανάστες. Λέω κολυμπώντας, μπαίνουν στιγκό. Εγώ λόγω δουλειάς, επειδή γύριζα όλα τα νησιά, σας λέω λοιπόν ότι η κατάσταση είναι δραματική πλέον. Μπαίνουν κολυμπώντας πάνω από την ΚΟ, από τη ΧΙΟ, τη ΣΑΜΟ. Απειλεί ο Ερντογάν και να ξέρετε ότι ο Ερντογάν δεν θα πάει σε εκλογές το 2023. Θα πάει πριν το τέλος του χρόνου αυτού. Για να πάει πριν από το τέλος του χρόνου, θα κάνει κάτι για να εντυπωσιάσει το εκλογικό του ακροατήριο που δυστυχώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι πολύ χαμηλό. Δεν θέλει να περάσει το χειμώνα που είναι άσχημος. Γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός βγαίνει καθημερινά, αυξάνεται καθημερινά η μεγειομετρική πρόοδο. Έχει λογική αυτό. Φτάνει πλέον 85% ο πληθωρισμός στην Τουρκία. Έχει λογική αυτό. Λόγω του ενεργειακού προβλήματος καταλαβαίνει η Δανιανίδη ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ άσχημος για τον Ερντογάν. Και τι θέλει να κάνει, θέλει να ξαναπάει σε εκλογές, να κερδίσει εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι γιατί όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση έχουν αρχίσει και διαφέρουν μια πληροφορία ότι ο Ερντογάν θα πρέπει πριν τον τέλος του χρόνου να πάει στις εκλογές και μάλιστα έχουν δώσει και μερικά την ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου. Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και ο δήμαρχος της Άγκυρας που έχουν κάποια δημοτικότητα κατάφερε τον Ερντογάν να τους βγάλει έξω το παιχνίδι γιατί δεν μπορούν να κατέβουν στις εκλογές γιατί δεν είναι αρχηγή κόμματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν πάλι θα κατεβεί μόνος του χωρίς να έχει αντιπολίτευση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πολίτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας σήμερα. Να είστε καλά. Focus 103,6. Είπε κάτι ο κύριος Πολίτης και είναι έτσι απόλυτος. Δεν κάνει τίποτα τυχαίο ο Τούρκος. Το πιάσατε. Το τζαμί, το τέμενος δεν έγινε τυχαία εκεί που έγινε. Κρατήστε το. Λοιπόν, γρήγορα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Μποτίτση.